για αυτό το θέμα, το βιβλίο 10 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις, απαντήσεις και ερωτήσεις για τη Μακεδονία και το Μακεδονικό. Είναι ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος, ο καθηγητής του Πάντιου Πανεπιστημίου, ο πατριώτης μας. Δημήτρης Χριστόπουλος, καλησπέρα κύριε Χριστόπουλε. Γεια σας κύριε Μπούρχαλ. Λοιπόν, είναι καλά. Μια χαρά ακούγεστε, καμπάνα ακούγεστε. Λίγο σκοτεινή εικόνα, αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι σας ακούμε καλά. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, εσείς πώς, τι τίτλο βάζετε στην διήμερη αυτή διαδικασία και στην ολοκλήρωση μιας επίπονης πολιτικά, τουλάχιστον ιστορίας. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Άρα ο τίτλος ο πρώτος που βάζω, διότι πάντα με ενδιαφέρει τι θα γίνει αύριο, είναι μετά την Πρέσπατή. Κατά την άποψή μου, όπως ξέρετε και μπορείτε να φανταστείτε, γιατί νομίζω παρακολουθείτε τα γραπτά μου και την δημόσια παρουσία μου, εγώ θεωρώ ότι η Πρέσπα είναι ένα επίτευγμα της ελληνικής διπλωματίας και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο στον χώρο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας πλέον, όσο και στον χώρο του διεθνούς δικαίου. Είναι μια προσπάθεια δύο κρατών να βρουν από κοινού μια ειρηνική λύση στη διαφορά τους. Και αυτό στον χώρο του διεθνούς δικαίου επικροτείται ως η μόνη συμπεριφορά που μπορεί να έχουν τα κράτη. Το διεθνές δίκαιο δεν θέλει τα κράτη να τσαμπουγκαλεύονται, για να σας το πω λαϊκά. Mm-hmm. Θέλει τα κράτη να κάθονται κάτω και να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους. Αυτές οι λύσεις, κύριε Μπούρχα, φυσικά ενίοτε δεν ικανοποιούν όλους και από τις δύο πλευρές, διότι τότε δεν θα ήταν συμβιβασμοί, αλλά θα ήταν επιβολή της μίας βούλησης στην άλλη. Θεωρώ λοιπόν ότι η συνθήκη των Πρεσπών περιέχει τα στοιχεία τη σύμπτωση τη βούληση δύο κυρίαρχων κρατών σε μία. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό ύστερα από 28 χρόνια που την χώρα μας ταλανίζει αυτή η ιστορία του ονόματος. Και θεωρώ ότι κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, έχουμε κεφάλαια να ανοίξουμε μπροστά μας, τα οποία θα εδραιώσουν μια σχέση εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητη στη γειτονιά μας. Είναι σοβαρή η συμφωνία ή ετεροβαρή για κάποιον από τους δύο, κύριε Χριστόπουλε? Κατά την άποψή μου, η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ της Ελλάδας στο βαθμό που μια χώρα αλλάζει τη συνταγματική της ονομασία επειδή ένας γείτονάς της το επιβάλλει, και αυτό από μόνο του είναι πρωτοφανές στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Αναγκαστικά λοιπόν αυτή η μοναδική, η πρωτοφανής, επιμένω, συνταγματική αλλαγή ονομασίας ενός κυρίαρχου κράτους επειδή ένα άλλο σε κεραίο ειρήνης το θέλει, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στον 20ο αιώνα. Η μοναδική περίπτωση κράτους, κύριε Μπούρχα, όπου έχουμε συνταγματική αλλαγή της ονομασίας έξωθεν επιβεβλημένης, είναι το 1919 η περίπτωση της Αυστρίας. Η Αυστρία, έως ότου να τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ονομάζονταν Γερμανική Αυστρία. Με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την συνομολόγηση της συνθήκης του Αγίου Γερμανού, οι σύμμαχοι επιβάλλαν στην Αυστρία να αποβάλει το γερμανική και να ονομάζονται έκτοτε σκέτο Αυστρία. Όμως η περίπτωση της Αυστρίας ήταν τελείως διαφορετική κατά το ότι πρώτον προηγείτο ένας παγκόσμιος πόλεμος και δεύτερον είχαμε μια συμμαχία κρατών. Στην περίπτωση τη δικιά μας, δόξα σε Θεός, ούτε πόλεμος έγινε, ούτε συμμαχία κρατών είχαμε από την πλευρά της Ελλάδας. Αντιθέτως, είχαμε 140 χώρες που είχαν αναγνωρίσει τη γειτονική μας χώρα με το συνταγματικό της όνομα, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας που μιλούν για την εθνότητα, για την ηθαγένεια, τη χρήση δηλαδή του Μακεδονικού και για τη γλώσσα βέβαια, τη χρήση όχι ενός όρου που θα ήταν, ας πούμε, Βόρειο Μακεδονικός για το ένα ή το άλλο, Βόρειο κάτι άλλο, αλλά σχέτο Μακεδονικός. Εδώ δεν δικαιολογείται αυτές τις αντιδράσεις, αυτές τις ενστάσεις. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Σε τι βαθμό δικαιολογούνται οι αντιδράσεις του θυμικού και του συναισθήματος των ανθρώπων, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Η θέση πάντως που λέει ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να κερδίσει περισσότερα σε αυτή τη συμφωνία, έχω να σας πω ότι είναι απολύτως αναδαφική, κρίνοντάς την με ρεαλιστικούς όρους. Τώρα, εμείς για ιστορική κατανάλωση μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Μάλιστα. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα φυσικά στο ζήτημα της ηθαγένειας και της γλώσσας αναγκάστηκε εξ αντικειμένου να αποδεχθεί τη χρήση του όρου Μακεδονικός, ειδικά δε στο ζήτημα της ηθαγένειας, προσθέτοντας μπροστά το πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας, ακριβώς διότι, όπως σας είπα πριν, μια συμφωνία δεν μπορεί να είναι η επιβολή της βούληση της μιας πλευράς και η ταπείνωση της άλλης. Έτσι. Χρειάζεται κάπως και οι άλλοι να δουν τον εαυτό τους μέσα αυτή τη συμφωνία. Εκτός αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να βρούμε μια συμφωνία, αλλά είναι να ταπεινώσουμε τον συνομιλητή μας και να επιβάλλουμε τη θέση μας. Αλλά αυτό τότε δεν λέγεται συμφωνία, κύριε Μπούρχα. Λέγεται άλλο πράγμα. Λοιπόν, συμβιβασμός σημαίνει πονάει και από τις δύο πλευρές.
Μάλιστα. Αυτός τους πονάει γιατί αλλάξει το όνομα του. Το κατάλαβα. Εμείς μας πονάει γιατί δεχθήκαμε χρήση του όνομα Μακεδονικός. Είπατε κάτι ξεκινώντας ότι εσάς ενδιαφέρει όχι ο τίτλος της σημερινής ημέρας, αλλά η επόμενη ημέρα. Είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες, οι φόβοι κάποιων που λένε ότι θα αυθαιρετήσουν οι Σκοπιανοί οι γειτονές μας εδώ και ίσως το κάνουν ακόμα και με τις πρώτες κινήσεις τους. Και εννοώ τη διαδικασία την κοινοβουλευτική, όπου φαίνεται ότι αθετούν κάποιους όρους της συμφωνίας, βιάζονται παραπάνω από ό,τι πρέπει ή από ό,τι έχει συμφωνηθεί και μπορεί κάποιος καχύποπτος να πει ότι αυτοί πάνε να μας τη φέρουν. Άρα, το επόμενη μέρα, η ανησυχία δική σας για την επόμενη μέρα έχει να κάνει με την αθέτηση δεσμεύσεων που έχουν ληφθεί από τα δύο μέρη, έχει να κάνει με τις αντιδράσεις της κοινωνίας ενδεχομένως της δικής μας ή της γειτονικής χώρας ή όχι. Τι απ' όλα. Θα μου επιτρέψετε, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, να σας πω ότι ήρθε η στιγμή και εσείς οι δημοσιογράφοι να συνηθίζετε τον όρο Βόρεια Μακεδονία και να μην χρησιμοποιούμε το υποτιμητικό για τους πολίτες της γειτονικής χώρας επίθετο Σκοπιανή. Θα σας ενοχλούσε πάρα πολύ βρισκόμενους στα Ιωάννενα να σας ονόμαζαν Αθηναίο επειδή δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την εθνική ταυτότητα. Άρα ας μπούμε και εμείς σιγά σιγά στη διαδικασία να αναγνωρίζουμε τη χώρα με το όνομά της. Ένα. Δύο. Και αυτό το λέω, ξέρετε, κυρίως λόγω του σεβασμού και της μακρόχρονης σχέσης που έχουμε. Δεύτερον, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ο τίτλος της επόμενης μέρας έχει ερωτηματικά. Επειδή αυτό το οποίο υπάρχει ανάγκη και από τις δύο πλευρές, κύριε Μπούρχα, είναι να παλέψουν οι χώρες να οικοδομήσουν μια στέρεη σχέση εμπιστοσύνης, η οποία δηλητηριάστηκε με κακό τρόπο αυτά τα 28 χρόνια εξαιτίας της ιστορίας του ονόματος. Η άποψή μου είναι ότι το πρόβλημα που έχει αυτή η συμφωνία δεν είναι ότι το αντιπαραβαλλόμενο μέρος, δηλαδή επί του προκειούμενη Βόρεια Μακεδονία, θα επιχειρήσει να την παραβιάσει. Ξέρετε, υπάρχει μια αρχή στον χώρο του διεθνούς δικαίου, είναι ας το πούμε έτσι, ο κανόνας των κανόνων του δικαίου των συνθηκών, που λέει ότι τα συμπεφωνημένα οφείλουν να τηρούνται. Πάκτα σουν σερβάντα, από την εποχή του Ρωμαϊκού δικαίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν υποθέσουμε ότι ένα από τα δύο μέρη παραβιάσει τους όρους της συνθήκης, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι χτύπα ξύλο κάτι το οποίο είναι πολιτικά αδύνατο, αλλά το λέω για την οικονομία της συζήτησης, οι γείτονες επιστρέψουν στην νυν ως σήμερα συνταγματική τους ονομασία, τότε αυτό καταραίει αυτομάτως όλο το υποδόμημα της συνθήκης. Και η Ελλάδα μπορεί να επανεχωρήσει και οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ, σας βεβαιώνω φυσικά, δεν πρόκειται να καθίσουν με σταυρωμένα χέρια. Άρα θεωρώ ότι επειδή τα κράτη δεν είναι κατά τεκμήριο ψυχοπαθή, όπως έγραψα σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ένα κοινό νου, οι συνθήκες, και μάλιστα τόσο κρίσιμες συνθήκες για τις διμερείς σχέσεις, βλέπετε να αντέχουν για πολύ καιρό. Εδώ ακόμα και σήμερα η Ευρώπη είναι στημένη πάνω στις συνθήκες της Λοζάνης και πάει λέγοντας. Δεν έχει βρεθεί κανένας τρελός να τις αλλάξει. Τώρα τι να σας πω, αν βρεθεί ο Κασιδιάρης πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά και από αυτήν την πλευρά, το χειρότερο που θα μας συμβεί είναι, πιστέψτε με και μάλλον θα συμφωνήσουμε, ότι θα κυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα το κρίσιμο είναι να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνης, να κάτσουμε να δούμε τα βιβλία της ιστορίας μας, να κάτσουμε να δουλέψουμε τα εμπορικά σήματα, να κάτσουμε να δούμε τι μαθαίνουν αυτοί για εμάς και εμείς για εκείνους. Να ανοίξουν οι επαφές μεταξύ των πανεπιστημίων. Αυτά είναι τα ζητήματα που είναι ο τίτλος της ερχόμενης μέρας, κύριε Μπούρχα. Κάτι τελευταίο, κύριε Χριστόπουλε, σε σχέση με την υλοποίηση της συμφωνίας από μια επόμενη κυβέρνηση, που καθώς σήμερα, χθες μάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απείλησε ότι δεν θα ανοίξει κεφάλαια αυτής της συμφωνίας που αφορούν, ας πούμε, την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τυχόν γίνει κάτι από την άλλη πλευρά, επειδή είπατε για τις συμφωνίες που τηρούνται ή έτσι πρέπει τουλάχιστον από τα κράτη, εδώ υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Σας είπα ότι όταν ένας εκ των δύο παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας, τότε αυτό δίνει την δυνατότητα στον άλλον να παραχωρήσει. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνομολόγησαν το 1995 την γνωστή έκτοτε σε όλους μας ενδιάμεση συμφωνία, η οποία προέβλεπε ότι η Ελλάδα δεν θα θέσει εμπόδια στη γειτονική μας χώρα να μπει σε διεθνούς οργανισμούς με την προσωρινή της ονομασία. Παραβιάζει. Και όμως, όπως γνωρίζουμε όλοι, το 2008 η χώρα μας προέβαλε το βέτο στο Βουκουρέστι, το οποίο εμπόδισε τη χώρα αυτή στο να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 3 χρόνια αργότερα, το 2011, η Ελλάδα καταδικάστηκε ομόφωνα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και ρωτώ, κύριε Μπούρχα, θέλουμε η χώρα μας να είναι χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο? Διότι το να έχουμε το διεθνές δίκαιο à la carte, όταν μας συμφέρει, όταν δηλαδή η Τουρκία το παραβιάζει, τότε να
που ας πούμε ότι είμαστε θύματα παραβιάσεων και την ίδια στιγμή να το παραβιάζουμε εμείς, τότε δεν είμαστε πιστικοί. Γινόμαστε σαν την ιστορία με τον Βοσκό, ο οποίος από τα πολλά ψέματα κανείς δεν τον ακούει τελικά όταν έρθει ο λύκος. Άρα, σας είπα, θα πρέπει και η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία με σεβασμό στα συμπεριφωνημένα να τηρήσουν τα συνομολογημένα και να προχωράμε, να κλείνουμε κεφάλαια. Η περιοχή μας, όπως ξέρετε, δεν έχει την πολυτέλεια να έχει περισσότερα. Ένα πρόβλημα μείον είναι στην καλή κατεύθυνση. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι είναι παράσταση τώρα, λύνει κάτι το οποίο σε τελευταία έρση σήμερα φαινόταν δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στο τέλος. Το να σας ακούσουμε, κύριε Χριστόπουλε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και που σας άκουσα. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, προχωράμε και θα επανέλθουμε.